Πλαίσιο, κύριε Σακελαρή, θα επιδιώξετε συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Από τη δικιά μας την πλευρά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αίτημα. Δεν υπάρχει αίτημα προς τη γερμανική κυβέρνηση. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι και εσείς θα το μάθετε. Δεν είναι ότι υποτιμούμε, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε το ρόλο της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ρόλο προσωπικά της κυρίας Μέρκελ, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα ταξίδια. Ο κύριος Τσίπρας γυρνάει την Πέμπτη, επειδή ξεκινάει η Βουλή, μπαίνει σε μια έτσι επίπονη διαδικασία και προγραμματικών δηλώσεων και εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και ορκομοσίας της Βουλής, και μετά είναι αμέσως η Σύνοδος Κορυφής. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος, ο Στράτος ο Μπαλής, θέλει να σας ρωτήσει κάτι, κύριε, Στράτο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα μου. Επιτρέπετε καλημέρα, να σας ρωτήσω. Κύριε Μπαλή, προφανώς σας επιτρέπω, αλίμονο. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άρα δηλαδή ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που θα έχει με τον Ματέο Ρέντσι, πολύ περισσότερο με τον κύριο Γιουνκέρ, στο Παρίσι μετά και στις προγραμματικές δηλώσεις Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στη Βουλή, θα επαναλάβει τη θέση του ότι η Ελλάδα ζητά και προχωρά ή βάζει στο τραπέζι το ζήτημα της διαγραφής του χρέους. Να αφήσουμε λίγο το τεχνικό κομμάτι, συμφωνώ, έχετε δίκιο, είναι οικονομικό και περίπλοκο. Πολιτικά, παραμένει στο τραπέζι, μένει στο τραπέζι για τον Πρωθυπουργό, για την Ελλάδα και στο Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και στη Βουλή που θα παρουσιάσει προγραμματικές δηλώσεις, ότι η θέση μας είναι διαγραφή του χρέους. Σωστά κατάλαβα? Σωστά καταλαβαίνετε. Πολιτικά η θέση μας είναι η διαγραφή του χρέους έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο. Οι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους θα γίνει μια τέτοια μείωση του χρέους έτσι ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο είναι δουλειά του Υπουργού Οικονομικών και του Οικονομικού Επιτελείου, να το συζητήσουν και με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών των άλλων χωρών και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με τους επενδυτές, έτσι ώστε να βρεθεί μια πραγματική λύση. Κύριε εκπρόσωπε, παρακαλώ. Έχετε αναρωτηθεί μήπως η Αθήνα ρίξει πολύ μεγάλο βάρος σε ένα ζήτημα το οποίο ξέρετε τα μηνύματα ποια είναι που έχουν έρθει από το εξωτερικό, ακόμη και με χώρες που παραδοσιακά στηρίζουν αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Αναλώσει δυνάμεις σε ένα ζήτημα στο οποίο είναι δύσκολο να βρει συμμάχους και σπαταλήσει χρόνο, ενώ θα πρέπει να συζητήσει αυτό το, την περίφημη συμφωνία που θα παρουσιάσει η Αθήνα για την συμφωνία γέφυρα όπως την έχετε πει εσείς. Είναι σωστό το ερώτημα που κάνετε, κύριε Μπαλή, και γι' αυτό θέλω να σας απαντήσω ευθέως. Δεν είναι μονοθεματική η συζήτηση, δεν είναι μονοθεματικές οι συζητήσεις. Σήμερα συζητάμε, γι' αυτό και έχω βγει και εγώ τώρα στο τηλέφωνο στην εκπομπή σας, επειδή από χτες έχει προκύψει, αν θέλετε, όχι επιτηδευμένα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα sites και στις πρωινές εκπομπές, έχει προκύψει έτσι μια σύγχυση αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει τη στρατηγική του ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό εγώ βγήκα και σας μιλάω σήμερα για το χρέος. Με πολύ μεγάλη χαρά θα μπορούσα να σας μιλήσω και για τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή η ουσία των συζητήσεων, η πραγματική ουσία δηλαδή και το περιεχόμενο, δεν αφορά προφανώς μόνο το χρέος, αφορά και τα πρόγραμμα λιτότητας, αλλά και αυτό που είπατε και εσείς, ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα, μια ενδιάμεση μεταβατική συμφωνία, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να πάρει χρόνο, να πάρει ανάσα, έτσι ώστε μέσα από διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις να υπάρχει μια νέα συμφωνία που να βάζει και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, που να βάζει και τα ζητήματα που αφορούν και τα δημοσιονομικά και τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε και στο φορολογικό σύστημα, και όλα αυτά τα ζητήματα είναι ισομερώς καταναμημένα στην ατζέντα των επαφών που γίνονται στο εξωτερικό. Μάλιστα. Σήμερα εγώ σας μιλάω το πρωί τώρα για το χρέος, όχι επειδή αυτό είναι το θέμα το οποίο είναι αποκλειστικό σε αυτές τις συζητήσεις, απλά μόνο και μόνο για να δώσουμε, ας πούμε, κάποιες απαντήσεις και διευκρινήσεις ενδεχομένως και για εσάς αλλά και για τους τηλεθεατές. Χρειάζονται διευκρινήσεις, γιατί ξαναλέμε, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στις συνοδευτικές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η παρέμβασή μου προφανώς δεν είχε το χαρακτήρα της διόρθωσης και της υπόδειξης. Ναι, καλά, η παρέμβασή μου ήταν μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε όλοι να ερμηνεύσουμε, κύριε Σακελαρίδη, οπότε και ήταν, και πολύ και ήταν για πολύτιμη η παρέμβασή σας. Συνεργασία. Σας ευχαριστώ καλά, πάρα καλημέρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.